Καλησπέρα σε όλους. Ενώ στα μέχρι τώρα παιχνίδια και αποτελέσματα τα οποία έχει η ομάδα προσπαθούσα να βρω, ας πούμε, δικαιολογίες οι οποίες ευσταθούσαν όμως ότι έχει να κάνει όχι τόσο με την εικόνα της ομάδος, αλλά με τα αποτελέσματα, και μιλάω ότι σε όλα τα παιχνίδια βρεθήκαμε στο σκορ μπροστά και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα κρατήσουμε και είτε πήραμε ισόπαλα αποτελέσματα είτε χάσαμε τα παιχνίδια. Και προσπαθούσα πραγματικά να βρω αιτίες και δικαιολογίες το τι συνέβη. Πραγματικά όμως σας είπα ότι υπήρχε ένα έτσι ειδικό βάρος, οι οποίες το ειδικό βάρος αυτό τα παιδιά δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν και ήρθαν τα αποτελέσματα αυτά τα οποία μας βγάλανε και στην ουσία εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Μια διεκδίκηση η οποία γνωρίζετε όλοι ότι η ομάδα ξεκίνησε από ένα σημείο και μετά, κάλυψε πόντους, κάλυψε διαφορές και βρεθήκαμε να είμαστε η μοναδική ομάδα μαζί με την Λιβαδιά που διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα και κανένας άλλος. Άρα θέλω να πω ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από όλα τα παιδιά, από όλους, από όλο τον οργανισμό, τον οποίο δεν μπορούμε να τον μηδενίσουμε, έτσι, σε καμιά περίπτωση. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το σημερινό παιχνίδι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί και την ξεκούραση πήραμε και τις ανάσες μας, σωματικά και πνευματικά, και το αποτέλεσμα, θα έλεγα, το παιχνίδι αυτό ήταν, θα έλεγα, στα μέτρα μας. Δηλαδή, το διαχειριστήκαμε μέχρι ένα σημείο όσο μπορούσαμε καλύτερο και γι' αυτόν τον λόγο προηγηθήκαμε και δύο φορές. Αλλά για άλλη μια αναμέτρηση, για άλλο ένα παιχνίδι, δυστυχώς υποπέσαμε σε πάρα πολλά λάθη, σε πάρα πολλά και ατομικά και υποομαδικά και ομαδικά στο κομμάτι της άμυνας και καταφέραμε στην έδρα μας να χάσουμε ένα παιχνίδι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ, όπως είχα πει, για να ολοκληρώσουμε μια αγωνιστική περίοδο όπως αρμόζει στην ομάδα μας, στη φανέλα την οποία φοράμε και φυσικά στους εαυτούς μας, στις προσωπικότητές μας και στον κόσμο, ο οποίος έρχεται και είναι δίπλα μας και θα είναι δίπλα μας. Παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ένα ημίχρονο πολύ καλό, ιδιαίτερα 30 λεπτά, προηγηθήκαμε, είχαμε φάσεις, ελέγχαμε στο 100% το παιχνίδι, ο αντίπολος σοφάρισε από το πουθενά. Από το πουθενά. Από ένα πέναλτι το οποίο δεν έχω δυναμόμετρο, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια παράβαση, η οποία κακώς την κάνουμε, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να υποπέσει σε τέτοια παράβαση. Και βάζουμε τον αντίπαλο να μας ισοφαρίσει, να πάρει η ψυχολογία, χωρίς να πατήσει την περιοχή μας. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι νωρίς προηγούμαστε και πάλι από μια στατική φάση ο αντίπαλος μας ισοφαρίζει. Στατική φάση που υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες, υπάρχουν μαρκαρίσματα προσωπικά. Και όχι μόνο δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε αυτό το σκορ, παρότι προσπαθούσαμε να κάνουμε τις αλλαγές μας και να γίνουμε πιο πιεστικοί και όπως γίναμε, αλλάξαμε σχηματισμούς, δεχτήκαμε ένα γκολ με μια κόντρα, ένα σουτ και ήρθε το αποτέλεσμα αυτό που ήρθε χωρίς να μπορέσουμε στο τέλος, παρότι φορτώσαμε, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε και να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξουμε το εις βάρος μας σκορ. Με λίγα λόγια, αυτό το παιχνίδι υπεύθυνοι μόνο είμαστε εμείς, το αγωνιστικό τμήμα και φυσικά ο πρώτος ο οποίος αναλαμβάνει μια ευθύνη είναι ο προπονητής. Γι' αυτόν τον λόγο ζητώ συγγνώμη
και για την εμφάνιση από ένα σημείο και μετά, αλλά πολύ περισσότερο για το αποτέλεσμα απέναντι στον κόσμο, ο οποίος ήρθε για άλλο ένα παιχνίδι και πραγματικά μας υποστήριξε. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω εγώ σαν προπονητής αυτής της ομάδας, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική περίοδο των play-off και μετά να πάρθουν πολύ γενναίες αποφάσεις, γιατί η ΑΕΛ πραγματικά δεν είναι για ημίμετρα. Συγχαρητήρια στην Αιγή Βόλο, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, πέτυχε μια καλή νίκη, χωρίς αντίκρισμα φυσικά, αλλά μια καλή νίκη. Και αυτό που θέλει τώρα είναι σιωπή, δεν θέλει πολλά, αλλά παράλληλα σκέψεις για το αύριο. Γιατί είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται και το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να μας προβληματίζει, να μας προβληματίσει πολύ, που εμένα προσωπικά και όλο το επιτελείο μας προβληματίζει. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μπορέσει μέχρι αυτή τη στιγμή να βρούμε λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κόβεις πολλά γκολ για την ομάδα. Για άλλη μια φορά. Τρία γκολ στο Σεραφείο, τρία γκολ στο Παναγενικό, τρία σήμερα. Πόσα γκολ δεν φάγανε, δέχτηκε όλη την κοινωνική περίοδο, τα δέχτηκε στα πλέον. Μία, ό,τι έχει να κάνει με την άμυνά μας, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη άμυνα σε όλη την Β' Εθνική. Σε όλη την Β' Εθνική. Μα ήταν το βασικό όπλο της ομάδας. Και ήταν ένα βασικό όπλο της ομάδας, που δυστυχώς αυτό το χάσαμε. Και το χάσαμε είτε γιατί ίσως ψηλώσαμε, είτε ίσως ατονίσαμε, είτε ίσως δεν είμαστε ενεργητικοί και αποφασιστικοί όπως ήμασταν στο πρωτάθλημα. Μέχρι ένα σημείο ή μέχρι μία σειρά παιχνιδιών το αιτιολόγησα, αλλά τα παιχνίδια τουλάχιστον που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο με το Μακεδονικό και με την Νίκη Βόλο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουμε χάσει καθαρά και το τακτικό μας, ό,τι έχει να κάνει με τα μαρκαρίσματα, ό,τι έχει να κάνει με την αποφασιστικότητα, την πίστη, όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχεις σαν ομάδα όταν είσαι σε φάση άμυνας. Είτε αυτή η άμυνα είναι οργανωμένη, είτε αυτή η άμυνα είναι σε μετάβαση, είτε αυτή η άμυνα είναι σε στατικές φάσεις. Σε όλα έχουμε χάσει την πίστη μας και έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό δεν παίρνουμε και τα αποτελέσματα, γιατί είμαστε μια ομάδα που επιθετικά δημιουργεί, επιθετικά σκοράρει και σκοράρει με όλους τους τρόπους, με όλους τους τρόπους. Που είναι το δύσκολο, γιατί το επιθετικό κομμάτι είναι το δυσκολότερο. Είναι ικανότητα. Ενώ η άμυνα είναι τέχνη. Και πίστη. Κάτι το οποίο το έχουμε χάσει. Και μας προβληματίζει πάρα πολύ. Όλους τα αποδυτήρια μας προβληματίζει. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αλλά δυστυχώς μόλις ο αντίπαλος πετυχαίνει ένα γκολ, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή χάνει την πίστη ότι μπορούμε να κρατήσουμε ένα αποτέλεσμα που είναι υπέρ μας, γιατί όλα τα παιχνίδια στα play-off ήταν υπέρ μας. Και χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία, παρότι όλα ήταν απέναντί μας, μέχρι ένα σημείο, όλα ήταν απέναντί μας, θα μπορούσαμε όμως με τη μαγιά μας και την ικανότητά μας και γιατί φοράμε μια βαριά φανέλα, αυτή τη στιγμή ακόμα να διεκδικούμε. Αλλά δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε και δίκαια υπάρχουν παράπονα και δίκαια ο κόσμος φωνάζει, γιατί είναι ο μοναδικός.
φταίει. Τι να πω. Δεν πούμε κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Τουλάχιστον ότι έχει να κάνει απέναντι στον κόσμο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Για ένα μεγάλο συγγνώμη, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Και φυσικά αναλαμβάνω την ευθύνη που με αναλογεί σαν προπονητής αυτής της μεγάλης ομάδας. Αυτά. Αναστηκαλά.